Sayın seyirciler, biraz sonra bu yılki Eurovision yarışmasında Kıbrıs'ı temsil edecek şarkının seçimi için yapılacak ikinci elemeyi izlemek üzere Lefkoşa Uluslararası Konferans Merkezi ile bağlantı kurulacak. Hemen sonra Uzun Arayış adlı dizinin ikinci bölümü ekrana gelecek. Esrarengiz Hikayeler dizisinden bir filmle yayına devam edilecek, kısa haber bülteni ile son verilecek. In a few moments, we link up with the International Conference Centre here in Nicosia for live selection of Cyprus's entry to the 1990 Eurovision Song Contest. That's followed by The Long Search, a documentary series that looks at the religions of the world. Finally, there's another story from the Twilight Zone, and transmission ends with the news in Greek. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων που βρίσκεται στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας για να παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση τη δεύτερη φάση της επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα γίνει στο Ζάγκρεπ της Ιουγκοσλαβίας στις 5 Μαΐου 1990. Τη μετάδοση του προγράμματος αυτού προσφέρουν τα πολυκαταστήματα Woolworth και η Πανευρωπαϊκή Ασφαλιστική. Μέσα από μια μεγάλη και εκλεκτή ποικιλία. Μέσα σε μια άνετη, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Μέσα σε έναν κόσμο έτοιμο να σας εξυπηρετήσει, διαλέξτε ό,τι καλύτερο. Woolworth. Λευκωσία Λεμεσός. Ανώτερη ποιότητα, καλύτερη εξυπηρέτηση. Τι κρύβεται πίσω από την αλματώδη άνοδο της Πανευρωπαϊκής Ασφαλιστικής? Πρωτοποριακά ασφαλιστικά προγράμματα, σχεδιασμένα ειδικά για τις ανάγκες και τις δυνατότητες του σύγχρονου ανθρώπου. Ολοκληρωμένη κάλυψη με ασφάλειες γενικού κλάδου και με ασφάλειες ζωής. Σωστή εξυπηρέτηση από έμπειρους επαγγελματίες ασφαλιστικούς συμβούλους. Μοντέρνες γραφειακές εγκαταστάσεις στην υπηρεσία του Κύπριου ασφαλισμένου. Πανευρωπαϊκή Ασφαλιστική. Σιγουριά, ασφάλεια, πρωτοπορία. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινη εκδήλωση για την επιλογή του τραγουδιού με το οποίο η Κύπρος θα λάβει μέρος στο 35ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5 Μαΐου στο Ζάγκρεπ της Ιουγκοσλαβίας, που όπως είναι γνωστό ήταν η νικήτρια χώρα του διαγωνισμού που έγινε πέρσι στη Λοζάνη με το τραγούδι «Rock Me Baby». Πολλοί πιστεύουν ότι ο θεσμός διαγωνισμού του τραγουδιού της Eurovision έχει χάσει την αρχική του έγκλη. Για τη μικρή Κύπρο όμως, εξακολουθεί να είναι ακόμη ένας τρόπος για την προβολή της στο εξωτερικό. Ας μην ξεχνάμε ότι το διαγωνισμό το παρακολουθούν πολλά εκατομμύρια τηλεθέατες σε όλη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν άρχισε ο θεσμός το 1957, έλαβαν μέρος μόνο 10 χώρες. Φέτος λαμβάνουν μέρος 22 χώρες. Ας προχωρήσουμε όμως στις διαδικασίες επιλογής και ας μην αφήνουμε την αγωνία που διακατέχει και τους καλλιτέχνες και εμάς να γίνεται όλο και πιο μεγάλη. Το τι ηλεκτρισμός υπάρχει και στα καμαρίνια και στη σάλα του συνεδριακού δεν λέγεται. Όπως είναι γνωστό απόψε, διαγωνίζονται τα 10 τραγούδια που προκρίθηκαν στις 15 του περασμένου μήνα από τα 82 συνολικά τραγούδια που είχαν υποβληθεί στο διαγωνισμό. Τα τραγούδια διαγωνίστηκαν τότε με μόνο γνωστό στοιχείο τον αριθμό παραλαβής τους στο Ίδρυμα. Η σημερινή σειρά παρουσίασης των τραγουδιών καθορίστηκε με κλήρωση που έγινε στις 21 του περασμένου Φεβράρι. Και όλα είναι έτοιμα. Ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι που στην πρώτη φάση διαγωνίστηκε με τον αριθμό 7. Έχει τίτλο «Τη νύχτα αυτή». Συνθέτης και στιγουργός η Μαρία Σιακαλή.